Γήπεδο Καλυβρίσης, Αθλητική Ένωση Καλυβρίσης, Δόξα Αντώνης Καστρινός, 1-5 το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Ο Νίκος Αχθοφορίδης, ρέφερι της αναμέτρησης, το βλέπετε να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους δύο βοηθούς του. Πρώτος βοηθός της αναμέτρησης ο Στέργιος Ανδρέογλου, δεύτερος ο Αντωνίου Παρασκευάς, το μεγαθύριο της κατηγορίας βέβαια. Ο Καστρινός έτσι κι αλλιώς το φαβορεί αίτητος, μία ισοπαλία έχει μόνο μέχρι τώρα, πήρε τη νίκη με σκορ 1-5, ανταγωνιστικότατη Καλυβρίση για ένα ακόμη μάτς. Πάμε να δούμε ενδεκάδες για τους γηπεδούχους. Ο Γιώργος Γιώγας έπαιξε με Τσιμιτιάδη Μαρίνο στο τέρμα, Πράσα Τζιμπούτιο, Κότα Γιώργο που ήταν και αρχηγός, Δάφτιο Θανάση, Κότα Νεκτάριο, Δικμάνη, Μπούτιο, Σκριτζόβαλη, Κότα και Παπαστεργίου. Για τους φιλοξενούμενους, ο Σπύρος Φιλίππου παρέταξε Πούλα στο τέρμα, Τορνικίδη Παρασκευά Τσαμπαζίδη, Σγκούρο Μιχαλάκη Δημητριάδη, Κυριακίδη Μουδούρογλου, Τσορούμογλου Φώτη που ήταν και αρχηγός και Μιτσκίδη στο αρχικό σχήμα. Πάμε να δούμε και τις αλλαγές. Για τους γηπεδούχους, στη θέση του Κότα στο 58 ο Αβράμης, ο Δημήτρης, στο 56 αντί του Παπαστεργίου Ευταξίας και στο 83 διπλή αλλαγή, εκτός αγώνα ο Δικμάνης και ο Νεκτάριος Κότας, εντός αγώνα ο Δημήτρης Τσιμιτιάδης και ο Πράσατζης. Για τους φιλοξενούμενους, αντί του Μιχαλάκη στο 24 ο Μήτρου, αντί του Τορνικίδη στο ημίχρονο ο Σοπελίδης, στο 65 αντί του Τζαμπαζίδη ο Κωνσταντινίδης και στο 75 αλλαγή τραματοφύλακα αντί του Πούλα ο Χασκιόλης. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Μπαίνει δυνατά η ομάδα του Καστρινού από το ξεκίνημα. Μουδούρογλου, πάρα πολύ ωραίο τελείωμα το 0-1, μόλις το 8ο λεπτό της αναμέτρησης, με αυτό το πολύ ωραίο σουτ. Ο Σάββας Μουδούρογλου, ένας ικανότατος επιθετικός, βέβαια μεγάλη πολυτέλεια να παίζει στη β' κατηγορία. Παίχτης για μεγαλύτερες κατηγορίες. Βλέπετε εδώ τι ωραία υποδέχεται την μπάλα, την κατεβάζει, βλέπει την απέναντι γωνία, αδύνατο να αντιδράσει ο Μαρίνος Τσιμιτιάδης, πολύ δύσκολο σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 για την ομάδα του Καστρινού με σκόρερ τον Σάββα Μουδούρογλου. Κυριακίδης θα εκτελέσει ένα φάουλ για την ομάδα του Καστρινού και πολύ γρήγορα στο 16 θα έρθει ο Παρασκευάς με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 0-2 για την ομάδα του. Εκτέλεσε φάουλ του Κυριακίδη και πολύ ωραία ο Παρασκευάς με ωραία κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Βλέπετε, περνάει μπάλα, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για το 0-2. Και πάλι εδώ στο 8 και στο 16 ο Καστρινός ουσιαστικά στις δύο πρώτες του τελικές αποτελεσματικός κάνει το 0-2. Νέα προσπάθεια τώρα με τον Μουδούρογλου από αριστερά, θα κάνει ωραία προσποίηση, σέντρα, πέρασε η μπάλα παραλίγο ο Κυριακίδης από δημιουργός στην προηγούμενη φάση να χρησιμοποιήσει σκόρερ, θα μπλοκάρει την μπάλα σταθερά ο Τσιμιτιάδης με καλή επέμβαση. Φάουλ για την ομάδα της Καλυβρίσης, δύναμη της Καλυβρίσης στα στημένα, εδώ πολύ καλή ευκαιρία με την προβολή που έγινε εκεί από τον Σκριτζόβαλη, η μπάλα πέρασε out. Μια προσπάθεια από τους παίκτες της Καλυβρίσης, χάνεται η μπάλα από τον Δημητριάδη, Κυριακίδης θα κερδίσει Μουδούρογλου, ωραία γυρίζει την μπάλα το σουτ, η μπάλα θα φύγει λίγο έξω, θα περάσει out. Ένα corner για την ομάδα του Καστρινού στο 27 είμαστε και ο Παρασκευάς πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα του στο match, δεύτερο συνεχόμενο και όλα στο 0-3 στο 27 με αυτή την κοντινή προβολή. 0-3 λοιπόν για την ομάδα του Καστρινού και πάλι εδώ το corner από δεξιά, η μπάλα στην καρδιά της άμυνας και με μια προβολή από κοντά ο Παρασκευάς, το προηγούμενο με το κεφάλι, τώρα με το πόδι, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 0-3. Νέα προσπάθεια με Δημητριάδη, Κυριακίδης Δημητριάδης, πολύ ωραία συνεργασία Δημητριάδης, θα περάσει και τον Τσιμιτιάδη, πολύ ωραίο γκολ το 0-4, 3 λεπτά μετά για την ομάδα του Καστρινού με σκόρερ τον Μιχάλη Δημητριάδη, έναν από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές του Καστρινού, ωραία πέρασε. Βλέπετε εδώ συνδυασμός από τον Τζορούμογλου, από αυτόν ξεκίνησε η φάση που πίεσε ψηλά και έκλεψε την μπάλα, άλλαξε με τον Κυριακίδη, βλέπετε εδώ Τζορούμογλου, Δημητριάδης, Κυριακίδης, ξανά Δημητριάδης, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με συνεχόμενες αλλαγές της μπάλας και το 0-4 για την ομάδα του Καστρινού. Δάφτιος θα εκτελέσει ένα φάουλ για την Καλυβρίση, απομακρύνει ο Πούλας, συνεχίζεται η φάση εδώ με την προσπάθεια που θα γίνει και υπάρχει το corner από την προσπάθεια που έκανε εκεί ο Μπούτιος. Το corner εκτελείται, κεφαλιά, πολύ ωραίο γκολ για την Καλυβρίση, το γκολ της τιμής από το Σκριτζόβαλη στο 35 θα μειώσει σε 1-4. Βλέπετε εδώ πώς το πανηγυρίζει, παίζει με τον Καστρινό, παίζει με το μεγαθύριο της κατηγορίας και το γκολ είναι κέρδος και το ένα γκολ. Βλέπετε εδώ Σκριτζόβαλης, πολύ ωραία κεφαλιά. Ο Πούλας δεν μπόρεσε να την απομακρύνει και πάλι εδώ η επανάληψη. Το 1-4 πριν το φινάλε του ημιχρόνου θα μειώσει η ομάδα της Καλυβρίσης. Προσπάθεια επίθεσης για τον Καστρινό από την αριστερή πλευρά. Η μπάλα προς τα πίσω. Μια προσπάθεια του Δημητριάδη. Ένα γέμισμα. Απομακρύνουν μια αμυντική. Έχει μείνει ψηλά στη φάση ο Τσαμπαζίδης που προλαβαίνει την μπάλα.
Θα κάνει μια πάσα στον Τσορούμογλου. Πολύ ωραίο σουτ. Με τα πόδια θα απομακρύνει την μπάλα ο Τσιμιτιάδης. Πολύ καλή επέμβαση σε αυτό το σουτ του Φώτη Τσορούμογλου. Δεν τελείωσε ακόμη το πρώτο ημίχρονο. Στο 45 σύνημα. Στο Δικμάνης εδώ κάνει ωραία κίνηση. Αργεί ο συμπαίκτης να τροφοδοτήσει. Τώρα θα πάρει ο Δικμάνης την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-4. Με τα πόδια ο Πούλας θα κόψει την μπάλα. Συνεχίζεται η φάση και χάνεται μετά με τον Παπαστεργίου. Εδώ και πάλι ο Δικμάνης, ωραίο πλασέ. Δικμάνης που έχει δώσει λύσεις σε πολλά παιχνίδια. Άλλη μια φορά η επανάληψη. Παραλίγο εδώ το 2-4. Με τα πόδια ο Πούλας έκοψε την μπάλα. Κόρνερ με τον Τσορούμογλου για την ομάδα του Καστρινού. Η μπάλα περνάει μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Εδώ ένα κόψιμο της μπάλας από τον Κότα. Από μακριά ο Κυριακίδης, ένα καλό σουτ. Τσιμιτιάδης σταθερά θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μαρίνος ο Τσιμιτιάδης μπλοκάρει την μπάλα. Δάφτσιος ωραία με το σώμα θα παίξει με τον Κότα. Πολύ ωραία η πάσα του Κότα. Νέα πολύ καλή ευκαιρία για να γίνει το 2-4. Ο Πούλας θα κόψει την μπάλα σε κόρνερ, αλλά υπάρχει offside. Σηκωμένη σημαία του Παρασκευά Αντωνίου. Εδώ σε αυτή την κάθετη πάσα καταλογίζεται σε θέση offside ο Σκριτζόβαλης, πρέπει να ήταν ο παίκτης που έκανε το σουτ. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα φάουλ από τον Κυριακίδη. Ο Δημητριάδης με αυτή τη γυριστή κεφαλιά θα πετύχει το δεύτερο του γκολ στο μάτς. Εδώ κάπου κλείνει ο κύκλος του παιχνιδιού. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Εδώ το φάουλ από τον Κυριακίδη. Δημητριάδης, ωραία κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα, το 1-5 για την ομάδα του Καστρινού. Και πάλι εδώ η επανάληψη με την ωραία κεφαλιά του Δημητριάδη. Και το 1-5 για την ομάδα του Καστρινού. Ο Μουδούρογλου τώρα ένα σουτ. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια στο 64. Προσπάθεια επίθεσης για τους φιλοξενούμενους. Ωραία προσπάθεια από τον Μπούτιο. Θα κόψει ο Μητσκίδης, αφήνει πολύ ωραίο Μουδούρογλου. Περνάει ο Μιχάλης ο Δημητριάδης από αριστερά. Κρατάει την μπάλα, θα κάνει και ένα σουτ. Η μπάλα θα περάσει άλλου. Out, καλή τελική για τον Καστρινό. Πάλι Δημητριάδης πήγε να αλλάξει την μπάλα. Εδώ θα κλέψουν οι γηπεδούχοι που είχαν αρκετές καλές στιγμές στο μάτσο. Ο Πράσαντης έκανε μια παλιά η συνεργασία. Εδώ παραλίγο τον γκολ τελευταία στιγμή ο αναπληρωματικός τερματοφυλάκας ο Χασκιόλης. Θα κάνει μια πολύ καλή επέμβαση. Με το ένα χέρι θα κόψει την μπάλα. Και πάλι Χασκιόλης εδώ θα μπλοκάρει σε αυτό το γέμισμα που έγινε από τους παίκτες της Καλυβρίσης. Τσουρούμογλου αρχηγός, πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ ωραία κάθετη πάσα για τον Σάβα Κυριακίδη αριστερά. Το σου του Κυριακίδη με το ένα χέρι θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ ο Τσιμιτιάδης, ο οποίος επίσης παρά τα 5 γκολ που δέχτηκε είχε πολύ καλή παρουσία στο μάτς. Και ο Νίκος Αθνοφορίδης, φινάλε αναμέτρησης, ωραίο παιχνίδι χωρίς άγχος, 1-5 το τελικό αποτέλεσμα. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Σήμερα παίξαμε σε μια δύσκολη κατά τη γνώμη μου έδρα με την ομάδα της Καλυβρίσης. Θεωρώ ότι η ομάδα μας από την αρχή μπήκε αποφασιστικά και έδειξε ότι έπρεπε να κερδίσει ένα ακόμα μάτς και να πετύχουμε τον πολυπόθετο στόχο για μας, που δεν είναι άλλος από το πρωτάθλημα. Θεωρώ εξ αρχής ότι προσπαθήσαμε από πίσω να παίξουμε την μπάλα και να δημιουργήσουμε φάσεις. Καταφέραμε να το πετύχουμε και να προηγηθούμε στο σκορ και γρήγορα να εδραιώσουμε τη νίκη την οποία ήρθε για μας. Σε μια ανίποπτη φάση στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε για ένα γκολ το οποίο καλό θα είναι να το βελτιώσουμε, να το δουλέψουμε καλύτερα όσον αφορά τις αδικές φάσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι με την απόδοση των παικτών και την προσπάθεια γενικότερα που κάναμε όλοι. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα της Καλυβρίσης και να τους ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Κοιτώντας μερικούς μήνες πίσω, είναι μια καινούργια ομάδα Καστρινός. Ξεκινάτε και τώρα αυτή την ώρα βρίσκεστε σχεδόν αγκαλιά με τον τίτλο. Ποια είναι τα συναισθήματα που χαρακτηρίζουν όλη αυτή την πορεία από την αρχή μέχρι και τώρα? Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε πάρει τίποτα ακόμα. Εξ αρχής αυτός ήταν ο στόχος και αυτός παραμένει. Δεν έχουμε κάποιο συνέστημα παρά μόνο το συνέστημα της συνέπειας και της πειθαρχίας. Αυτό προσπαθούμε εξ αρχής να περάσουμε σε όλα τα παιδιά και οι προπονητές και η διοίκηση γενικότερα. Και μέχρι το τελευταίο μάτς παλεύουμε για να το πετύχουμε. Στο τέλος ενδεχομένως όταν τελειώσει και η τελευταία αγωνιστική να μπορώ να σας απαντήσω γενικότερα για το τι συναισθήματα έχουμε. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Καστρινού για την νίκη της, μια δίκαιη νίκη. Εμείς απέναντι στον πρωτοπόρο του ομίλου θέλαμε να σταθούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Στόχος μας ήταν να διατηρήσουμε όσο γίνεται το σκορ χαμηλά. Δυστυχώς τις εγκαιρίες έτσι μας βρήκαμε πολλές απουσίες, με πάρα πολλές απουσίες και σημαντικές. Δεν το λέω ως δικαιολογία αυτό, συμβαίνουν στα ερασιτεχνικά παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά που μπήκαν και αντικατέστησαν τους αρχόντες, νομίζω ότι στάθηκαν καλά. Μέχρι κάποιο βαθμό βάλαμε δύσκολο στον αντίπαλο. Δυστυχώς
πολλά εύκολα γκολ από στιμένε φάσει. Εύκολα τα έκανε ο αντίπαλο να φαίνονται βέβαια έτσι. Από στιμένε φάσει όμω ήταν τα πρώτα τρία γκολ. Μα έβγαλαν γρήγορα από το παιχνίδι. Από εκεί πέρα προσπαθήσαμε να παραμείνουμε όσο δυνατόν ζωντανοί. Βέβαια γίνανε και αλλαγέ. Πήραν όλοι χρόνο συμμετοχή. Μπορώ να πω ότι παίζαμε στο τέλο με 60 παίκτε που είναι γεννημένοι το 2008 και μετά. Μόνο και μόνο για να κερδίσουμε εμπειρίες απέναντι σε μια ομάδα που νομίζω ότι είναι δίκαια στην πρώτη θέση και είναι καλύτερη του ομίλου. Ως ανταγωνιστική και αν ήταν η καλή κρίση απέναντι σαφώς στην ανώτερη και πρωτοπόρο ομάδα, το είπες και μόνος σου Γιώργο, πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει τόσο υλικό νεαρό όσο τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε. Είσαι αισιόδοξος για το μέλλον της καλή κρίσης? Ναι, μπορώ να είμαι αισιόδοξος. Υπάρχουν παιδιά βέβαια. Αυτά τα πράγματα αλλάζουν εύκολα, έτσι, ακόμη και οι νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν τους λόγους τους, τις σπουδές τους, έτσι, τα φροντιστήριά τους, δεν ξέρω ποιοι θα είναι τον χρόνο στην ομάδα, τις μετακινήσεις καμιά φορά. Το καλό είναι ότι είναι παιδιά από το χωριό, έτσι, και από την προσοτζάνη που είναι κάποιοι ελάχιστοι. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της ομάδας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.